κάθε φορά. Λοιπόν, καταρχήν αυτό το μεταλλαγμένο στέλεχος, αν μπορείτε έτσι να μας δώσετε λίγο από τις γνώσεις σας, γιατί είπα και στους ακροατές μας πριν, σαν έκφραση, σαν έννοια, αυτό το μεταλλαγμένος χτυπάει έτσι πολύ τρομακτικά. Αν θέλετε να μας δώσετε μια έτσι, εικόνα του τι σημαίνει αυτό και τι γίνεται με τους εμβολιασμούς, αν υπάρχει κίνηση. Έχουν γίνει γύρω στα 500 εμβόλια από ό,τι αντιλαμβάνομαι στο Λασίθι, από ό,τι έχει δημοσιευθεί δηλαδή. Για δώστε μας έτσι, τα έβαλα μαζεμένα για να μην σας διακόπτω. Εντάξει, εντάξει, το μεταλλαγμένο, εντάξει, είναι γνωστό ότι υπάρχει μια μεταλλαξη του ιού. Δυστυχώς, υπάρχει και ένα στην Κρήτη. Εγώ έχω διαβάσει κάποιες έρευνες και των γιατρών που διαβάζω στο δίκτυο. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι κάτι ενισχυτικό. Απλώς έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα. Αυτό είναι που ανησυχεί, διότι εντάξει, είναι που είναι μεταδοτικός ιός. Αν είναι ακόμα περισσότερο μεταδοτικός, υπάρχει ένα θέμα. Όμως δεν είναι τόσο τοξικός, λένε. Προσπαθεί και αυτός να επιβιώσει, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Έτσι, σαν παιδί της φύσης, και αυτό αν είναι της φύσης, ναι. Ναι, λέμε τώρα, γιατί έρχονται και διάφορα από τη Γιουχάν εκεί, από τις ταινίες και που θα δούμε και υπάρχει ένα αυτό. Υπάρχει ένα κλίμα έτσι περίεργο, εντάξει, είναι όμως πολύ πρόσφατο, είναι ένα αναμονή, είναι υπό παρακολούθηση, ελπίζω να μην ξεφύγει όπως σε άλλες περιπτώσεις. Νομίζω ότι έχουν γνώση φύλακες με την έννοια ότι η εμπειρία που υπάρχει από την παλιότερη κατάσταση θα εφαρμοστεί τώρα εδώ, δεν νομίζω να ξεφύγει. Η προσωπική που μου εκφράζω τώρα, από εκεί και πέρα, εντάξει, ελπίζουμε το καλύτερο. Οι διαδικασίες συγκράτησης των νέων στελεχών είναι στα πλαίσια της γνώσης των επιστημόνων, δηλαδή ένας ιός, ακόμα και ο ιός Βρέπιες, ο οποίος είναι ο πιο κοινός από όλους και ίσως αυτός που δεν φοβόμαστε, κάνει κατά καιρούς μεταλλάξεις, έτσι. Τα στελέχη είναι διαφορετικά. Και απλώς από κάθε χρόνο το εμβόλιο της γρήπης, που είναι ένα πολύ σύνηθες, γι' αυτό το αναφέρω για παράδειγμα, δεν έχει πάντα τα ίδια στελέχη κάθε χρόνο. Ανάλογα τα στελέχη που ευαισθητοποιούν την κατάσταση δηλαδή του χειμώνα αυτό που περνάμε τώρα, έχουν διαπιστωθεί και έχουν ελεγχθεί ποια στελέχη δημιουργούν τα προβλήματα ή θα δημιουργήσουν τα προβλήματα στους επόμενους δύο μήνες ακόμα. Και αυτά περιέχονται και ελέγχονται και κατανομούνται με βάση τη ζημιά που προκαλούν για την κατασκευή και την εφαρμογή τους, δηλαδή στο επόμενο εμβόλιο που θα κατασκευαστεί το καλοκαίρι. Άρα κάπως έτσι η γνώση αυτών των προβλημάτων που δημιουργούν αυτοί και ένας από τους μεταλλαγμένους είναι και αυτός, θα νομίζω θα ληφθεί υπόψη και έχει ληφθεί υπόψη ότι αυτός ο ιός κάποια στιγμή θα μεταλλασσόταν και θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Ίσως νομίζω ότι εντάξει, για τους μη έχοντες γνώση είναι λίγο διαφορετικό. Για αυτούς που έχουν δεν είναι τόσο πολύ, για αυτούς που ξέρουν όμως. Και ελπίζουμε εντάξει, οι γνώσεις που υπάρχουν να εφαρμοστούν πλήρως και να έχουμε εμείς στην καθημερινότητά μας λιγότερα προβλήματα. Ωραία, αυτά. Οι εμβολιασμοί, πάνε κανονικά, υπάρχει μια ροή, υπάρχει ενδιαφέρον του κόσμου, είναι αυτή τη στιγμή οι ομάδες άνω των 85. Έρχονται, τους κλείνουμε το ραντεβού σε όλα τα φαρμακεία, τους δίνουμε το χαρτί που πρέπει με τις δύο ημερομηνίες. Το ραντεβού που κλείνεται είναι κατευθείαν και για τη δεύτερη δόση. Πρέπει να πηγαίνουμε. Υπάρχει ενδιαφέρον, πρόεδρε. Υπάρχει ενδιαφέρον από υπάρχει ενδιαφέρον. Ηλικιωμένους. Γιατί πολλά ακούγονται, γράφονται τρομακτικά, έτσι. Ναι, ακούγεται και γράφονται, υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτό που βλέπω εγώ στην πράξη, υπάρχει ενδιαφέρον και μάλιστα υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλους που ακόμα δεν έχουν συμπεριληφθεί στην κατάσταση αυτή. Γιατί εγώ δεν μπορώ, γιατί δεν με γράφεις, δεν μπορώ να σε γράψω κτλ. Υπάρχει ενδιαφέρον και μόλις ανοίξει ηλικιακά και άλλη ομάδα πληθυσμού, νομίζω θα προχωράμε ακόμα περισσότερο. Εντάξει, απλώς μια επισήμαση θέλω να κάνω. Τα ραντεβού που κλείνονται να είναι σίγουρα ότι θα πάει ο κόσμος. Αυτοί που εκφράζουν το ενδιαφέρον και έρχονται εδώ και επιστοποιούν το ραντεβού να μην το ακυρώνουν. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Κατά πλειοψηφία, συντριπτική πλειοψηφία παρουσιάζεται ο κόσμος. Αλλά εντάξει, υπάρχουν ελάχιστοι οι οποίοι δεν λέμε τώρα για κάτι έκτακτο, αλίμονο. Απλώς να μην το κλείνουν και μετά το μετανιώνουν. Αυτό. Εντάξει, αυτό. Δηλαδή,
όποιοι είναι αποφασισμένοι να το κρίνουν και να πηγαίνουν, ούτως ώστε να υπάρχει ροή, να υπάρχει κατάλληλη αξιοποίηση των δόσεων, να μην χάνονται δόσεις. Αυτό είναι το βασικό. Δεν υπάρχει και φοβερή επάρκεια. Σωστά. Λοιπόν, οπότε το ραντεβού να υπάρχει, να γίνεται η δόση, να προχωράμε κανονικά, ούτως ώστε αφού υπάρξει ροή κανονική, πιο γρήγορα θα πάμε και σε επόμενη ομάδα πληθυσμού. Ίσως μπουν μέσα και κάποιες άλλες ομάδες ευπαθείς. Περιμένουμε αγωνία όλοι και νομίζω ότι κατά πλειοψηφία, κατά συντριπτική πλειοψηφία νομίζω, υπάρχει διάθεση για να ξεμπερδεύουμε αυτή την ιστορία εδώ με τις τηλεπορίες υπέρμετρα. Ωραία. Τώρα, εικόνα που έχουμε, δηλαδή, έχουμε ας πούμε πόσους έχουμε εμβολιάσει στο Λασίθι, αν μπορούμε να δώσουμε μια τέτοια εικόνα, δηλαδή είναι 500, 600, 1000. Δεν έχω τέτοια νούμερα εγώ. Δεν έχετε. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω επαφή με αυτά τα νούμερα. Πάντως, αυτό που βλέπω το φαρμακείο και νομίζω και σε όλους τους συναδέλφους συμβαίνει αυτό, γιατί μόλις έχω τηλεφωνική μου λένε ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει, ναι, υπάρχει κίνηση και ενδιαφέρον και κανονική ροή και όλα κυλούν ομαλά. Όλα τα προβλήματα λύνονται επί τόπου κτλ. Κάποια προβλήματα που προκύψαν τις πρώτες μέρες νομίζω έχουν ξεπραστεί. Να το αναφέρω και πάλι για κάποιους που του συμβαίνει αν κάποιος μένει στο δράπετα τα δημοσκάζει και του βγάλει η άλλη σταυράφη σε εμβολιαστικό κέντρο Σιτίας ή Αγίου Νικολάου, μην πανικοβάλλεται. Αν πάει στο φαρμακείο, το φαρμακείο του το αλλάζει μέσα στην πλατφόρμα και θα το κάνει στο κέντρο που μένει. Ωραία. Εντάξει. Αν δηλαδή γίνουν κάποια τέτοια λάθη, έτσι δηλαδή, όπου τα έχουμε δει και έχουν γίνει ας πούμε στον Αγίου Νικόλαο. Αν μένει κάποιος στον Αγίου Νικόλαο και του βγάζει να πάει να εμβολιαστεί στην Νεάπολη ή στην Νεράπετρα, όταν θα πάει στο φαρμακείο αλλάζοντας τον ηλεκτρονικό κώδικα, τον στέλνει ο φαρμακοποιός, τον στέλνει το ραντεβού εκεί που θέλει ο ασφαλισμένος να πάει. Ωραία. Οπότε τα φαρμακεία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο λοιπόν σε αυτό. Και δεύτερον θέλω κάτι άλλο να επισημάνω, το οποίο ίσως δεν έχει γίνει κατανοητό. Ίσως λέω αυτό. Αυτοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στην άλλη σταυράφηση και τους έρχεται στο κινητό τους ειδοποίηση για να κάνουν το εμβόλιο, τους έρχεται ειδοποίηση στο κινητό, ξαναλέω, δεν πάνε να πει αυτό ότι μόνο με την ειδοποίηση είναι ok με το εμβόλιο. Πρέπει να προχωρήσουν βήματα και να κάνουν επιβεβαίωση μέχρι το τελικό στάδιο. Δηλαδή, αν μπορούν να το κάνουν οι ίδιοι και έχουν γνώση και μπορούν να το κάνουν, ok. Όλα καλά. Εάν όμως δεν έχουν γνώση να το αποτελειώσουν το ραντεβού με τέλος, μπορούν να πάνε στο φαρμακείο, να δείξουν στο κινητό τους ότι από την ΑΕΛ μας έχει έρθει αυτό το μήνυμα, πώς θα το αποτελειώσουμε επιβεβαιώνοντας το ραντεβού και αυτό μπορεί να γίνει στο φαρμακείο. Ωραία. Δηλαδή, υπάρχουν, επειδή υπάρχουν δύο τρόποι. Ένας ειδοποίηση μέσω ΑΕΛ και ένας που δεν έχει καθόλου ειδοποιηθεί και έρθει στο φαρμακείο κατευθείαν. Αν μπορούν να το τελειώσουν, το τελειώνουν. Αν δεν μπορούν, μην το θεωρούν ότι επειδή ήρθε μια ειδοποίηση για ραντεβού και τα λοιπά, είναι ok. Και αυτό μετά, το μήνυμα μετά από τρεις μέρες, αν δεν επιβεβαιωθεί και τσεκαριστεί μέχρι τέλους, χάνεται. Ωραία, σημαντικό. Αυτό. Πολύ σημαντικό λοιπόν. Αν δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, μπορούν να τελειώσουν το φαρμακείο. Τώρα, οι ευπαθείς ομάδες, οι δομές, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή χειροκομεία, τέτοιες δομές θα ξεκινήσουν ή έχουν ξεκινήσει και σε εμάς? Έχουν ξεκινήσει. Ήταν στην πρώτη κατηγορία μαζί με τους δευτερές και τους γιατρούς. Προχωράει ο εμβολιασμός και κανονικά. Ένα θέμα το οποίο μένει ακόμα προς απάντηση είναι τι θα γίνει και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Δεν ξέρω τι δομή θα υπάρξει εκεί, τι προσπάθεια για αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν το εμβόλιο και δεν μπορούν να μετακινηθούν. Σωστά. Οι κατάκητοι δηλαδή, οι άνθρωποι, είτε είναι σε σπίτια, είτε είναι σε... Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο τεχνικά δύσκολο. Έτσι, δηλαδή, εντάξει, αλλά πρέπει να υπάρξει πέρυσι οπωσδήποτε. Πρέπει να πάει, ας πούμε, παρασκάρει ένα κλιμάκιο νοσηλευτών σε πέντε ένα, είπαμε, το έχουμε πει κάποιες φορές ότι ένα μπουκαλάκι του εμβολίου βγάζει πέντε δόσεις. Οπότε, αν φύγει ένα κλιμάκιο, πρέπει να πάει οπωσδήποτε σε πέντε ανθρώπους, οπωσδήποτε επιλεγμένους που θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, για να κάνουν το εμβόλιο για να μην γυρνάνε γύρω-γύρω. Ποιος μπορεί να το οργανώσει αυτό, Πρόεδρε? Αυτό τώρα, δηλαδή, εμείς λέμε τώρα, λέει ένας, είμαι 90 χρονών, θέλω να κάνω το εμβόλιο, αλλά δεν μπορώ να πάω στο νοσοκομείο ή δεν έχω βοήθεια να με πάει, δεν έχω κάνει τίποτα. Πώς θα γίνει? Αυτή τη στιγμή
δεν κλείνεται ένα τέτοιο εμβόλιο, γιατί δεν μπορεί να ικανοποιηθεί η επιθυμία του συγκεκριμένου ανθρώπου να γίνει το εμβόλιο. Ναι. Οπότε εκεί πρέπει να ληφθεί μια μεριμνότητα ώστε να μαζευτούν αυτές τις περιπτώσεις, να καταγραφούν, δεν ξέρω κάπως πώς να γίνει. Mm-hmm. Και μέσω μιας δομής, δεν ξέρω, με νοσηλευτές, με την Ερυθρό Σταυρό, με την βοήθεια του σπίτι, δεν ξέρω, λέω τώρα εγώ, mm-hmm. ότι πρέπει ας πούμε να γίνει ένα πρόγραμμα για αυτούς και μόνο, ούτως ώστε η διαδικασία να λυθεί. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, μέσω Δήμου, παράδειγμα, το βοήθεια στο σπίτι, παραδείγματος χάρη, που έτσι κι αλλιώς ναι, είναι ένας θεσμός. Υπάρχει συνεργαστή, μια καταγραφή, ούτως ώστε, ας πούμε, παράδειγμα, να υπάρχουν 20 άτομα, με, λέω, έστω, με 4 μπουκαλάκια των 5 δόσεων, να πάνε και να γίνουν αυθημερών, σε 2 ώρες. Αυθημερών, επιλεγμένα, στοχοποιημένα. Να μην έχουμε προβλήματα. Δεν το μπορεί να αναλάβει δράση, ας πούμε, η τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτό το κομμάτι. Ναι, πρέπει να γίνει κάτι, διότι υπάρχει ένα θέμα εδώ που είναι άλυτο αυτή τη στιγμή και νομίζω όμως θα σταλυθεί, δεν υπάρχει έτσι. Μάλιστα, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, αυτά με τους εμβολιασμούς, με τα μεταλλαγμένα στελέχη. Εκεί στο Παλέκαστρο είστε καλά. Χθες ήταν τα κρούσματά σας. Μάλλον δεν υπήρχαν κρούσματα χθες από τη διαδικασία των γρήγορων τεστ. Δεν πάμε χειρότερα. Έχει σταθεροποιηθεί. Ωραία, εύχομαι, γιατί ήταν όλα τα βλέμματα του Λασιθίου εκεί. Τώρα στην άλλη τοπική κοινότητα, στο Χαμέζι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι νεότερο. Ξέρω ότι υπήρχε ένα κρούσμα χθες. Ναι, ακριβώς. Και άλλα 2-3 μετά. Προσπαθούμε να το κρατήσουμε εκεί. Νομίζω ότι η ευθύνη του καθενός είναι συγκεκριμένη. Έχουν υποθεί χιλιάδες φορές τα πράγματα. Νομίζω ότι η καραντίνα, η απομόνωση, η βοήθεια των γύρω-γύρω θα σταματήσει την εξάπλωση. Είναι σημαντικό να απομονώνονται τα κρούσματα και να μην έχουμε. Να μην συνεχίζεται η διασπορά, πρόεδρε, έτσι. Και επίσης αυτοί οι οποίοι έχουν ήδη νοσήσει, μέχρι στιγμής δηλαδή, όλη αυτή η νοσηλεία δεν έχει εξελιχθεί κακά. Δεν έχουμε δηλαδή το χειρότερο δυνατό, οπότε οι ευχές μας είναι να μένουν εκεί όλα και να τελειώνουν όλα καλά. Αμήν. Λοιπόν, να είστε καλά, πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν την επόμενη φορά μας δώσετε μια εικόνα για πόσα εμβόλια έχουμε κάνει στο Λασίθι. Είναι 500, είναι 600, είναι 1000. Ναι, νομίζω όμως ότι έτσι, δηλαδή, να δούμε περίπου το ποσοστό. Σε ένα μήνα περίπου θα υπάρχει μια άλλη εικόνα, γιατί θα έχουν μπει και άλλες ομάδες μέσα. Εντάξει, θα είναι κάποιες διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει, ωραία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια. Λοιπόν, αυτά με τον πρόεδρο του φαρμακευτικού.